Γεια σας, όμορφες ψυχές. Θέλω να αγγίξω λιγάκι μόνο στο θέμα της ενσωμάτωσης της ψυχής, το ταξίδι της ψυχής προς την ενσωμάτωση, το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας και την ψύχωση. Γιατί όλα συνδέονται. Ας σκεφτούμε λιγάκι το σύμβολο Yin-Yang. Μέσα στο Yin, στην θηλυκή ενέργεια, υπάρχει λίγο μία σπίθα φωτός, φως, μέσα στο μαύρο. Και μέσα στην αρσενική ενέργεια, στη Yang, στο φωτεινό κομμάτι, υπάρχει λίγο μαύρο. Αυτό μας δείχνει την συνύπαρξη φως και σκοτάδι που υπάρχει μέσα μας. Σε όλους μας, μέσα μας, υπάρχει το φως, υπάρχει και το σκοτάδι. Το τι υπερισχύει εξαρτάται από το πόσες πολλές εμπειρίες έχουμε ζήσει για να μπορέσουμε το φως που είναι μέσα μας να το βοηθήσουμε να υπερισχύσει. Οι εμπειρίες δεν είναι μόνο οι εμπειρίες που έχουμε ζήσει σε αυτήν τη ζωή, είναι οι εμπειρίες που έχουμε ζήσει και σε όλες τις προηγούμενες ζωές της ενσάρκωσής μας εδώ στη γη. Το σκοτάδι μας είναι αυτό το οποίο δημιουργεί την ψύχωση. Άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στην ολότητα και έπειτα στη φώτιση. Η ολότητα, η ολοκλήρωση είναι όταν έχεις ενσωματώσει πλέον κατά πολύ μεγάλο μέρος την ψυχή σου, στο σώμα σου. Έχεις φωτιστεί, μιλάς μέσα από το φως σου. Όλο σου το είναι, όλα τα κύτταρά σου είναι φως, αγάπη. Και η φώτιση είναι όταν έχεις γίνει τίποτα άλλο, αλλά μόνο αγάπη, έχεις φτάσει στο επίπεδο του Χριστού. Έχεις γίνει απόλυτο φως και μιλάς μέσα από αυτό μόνο και πάντα. Υπάρχουν στάδια, αλλά η ψύχωση είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο για να φτάσει κανείς στη φώτιση. Βέβαια, άλλοι άνθρωποι ζουν την ψύχωση σε μικρότερο βαθμό και την αισθάνονται ότι πάνε να τρελαθούν, ότι δεν ξέρουν τι θα γίνει και τα λοιπά, και φτάνουν σε σημείο τρέλας μέχρι να έρθει η ώρα να το ξεπεράσουν και να το ενσωματώσουν. Και άλλοι το ζουν πολύ πιο δύσκολα, όπως στην περίπτωσή μου. Πολλά χρόνια με φάρμακα. Βέβαια, πολλοί από αυτούς που είναι χρόνια με φάρμακα δεν τολμούν αρκετά για να φτάσουν στην αντίπερα όχθη. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ζουν την ψύχωση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, γιατί τα ίδια τα φάρμακα προκαλούν ψύχωση, δυστυχώς. Οπότε υπάρχουν διαβαθμίδες στα επίπεδα της λεγόμενης τρέλας, που εμείς έχουμε ταμπέλες και ονομάζουμε τα πάντα. Υπάρχουν διαβαθμίδες. Άλλοι ζουν την ψύχωση πολύ λιγότερο, το ξεπερνάνε και βγαίνουν εκεί έξω και είναι πλέον
κατά κάποιο τρόπο φωτισμένοι, δεν έχουν φτάσει ακόμα στη φώτιση. Γίνονται όμως πνευματικοί δάσκαλοι, η πορεία εκεί τους οδηγεί. Και δεν μιλάνε για τις εμπειρίες τους, δεν λένε πώς φτάσαν εκεί. Μπορεί να πούνε ναι, okay, ήταν αυτή η περίοδος που νόμιζα ότι έφτασε, ότι νόμιζα ότι θα τρελαθώ. Γιατί το έχουν βιώσει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Για άλλους όμως, που το ζουν σε πολύ χειρότερη κατάσταση, γιατί τα φάρμακα κάνουν καταστολή και δεν τους αφήνουν να πάνε στην αντίπερα όχθη, να περάσουν αυτό το ποτάμι, να περάσουν αυτήν τη μεγάλη δυσκολία, να το γιατρέψουν μέσα, δεν τους αφήνουν τα φάρμακα. Τα φάρμακα είναι άκρως εθιστικά για τον εγκέφαλο. Αυτοί λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί το ζουν πολύ δύσκολα. Και για αυτούς τους ανθρώπους, περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, παραμένουν με φάρμακα. Και αυτό ξέρουν μόνο. Δυστυχώς. Δεν γιατρεύονται ποτέ. Γιατί θέλει πολύ τόλμη. Θέλει πολύ δύναμη. Η ενσωμάτωση της ψυχής είναι ένα μονοπάτι, πολύ δύσκολο. Η ίδια η ψυχή σου σε οδηγεί, αλλά όταν κάνεις καταστολή με τα φάρμακα, δεν την ακούς τη ψυχή σου. Δεν μπορεί να σε καθοδηγήσει. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Τέλος πάντων, με δικά μου λόγια. Λοιπόν, διαβάζω Jung αυτές τις μέρες, δηλαδή ξεκίνησα κάποια στιγμή να διαβάζω. Και ο Jung, ο μεγάλος ψυχίατρος του 19ου αιώνα, ο οποίος είναι φοβερή προσωπικότητα, ήταν μάλλον, δεν είναι πια, ήταν φοβερή προσωπικότητα και μας άφησε μεγάλο έργο πίσω. Σε κάποια χειρόγραφα που άφησε και τα μάζεψαν στο κόκκινο βιβλίο, το λεγόμενο κόκκινο βιβλίο, μιλάει για την ψύχωση που πέρασε ο ίδιος. Μιλάει για τα πολλά χρόνια, 11 χρόνια που περιπλανότανε για να βρει την ψυχή του. Το σκοτάδι και το φως συνυπάρχουν. Είναι δύσκολο να ρίξει κανείς φως στο σκοτάδι του, διότι το σκοτάδι τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει τα τραύματα, τις πληγές που έχουμε, πράγματα που έχουμε αθεράπευτα μέσα μας. Οπότε είναι δύσκολο να ρίξει φως κάποιος, διότι δεν ξέρει ότι αυτά τα τραύματα δεν έχει αυτογνωσία, δεν ξέρει. Δεν έχει το γνώση να το γνώθεις αυτό. Δεν ξέρει αυτά τα τραύματα, τα έχει. Δεν παραδέχεται. Είναι σε άρνηση ο άνθρωπος όταν έχει τραύματα. Δεν παραδέχεται, δεν μπορεί να καταλάβει τι του γίνεται, τι του συμβαίνει. Θέλει δουλειά με τον εαυτό μας. Θέλει πνευματική δουλειά. Υπάρχουν τρόποι. Το yoga και το meditation είναι τρόποι. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που δεν είναι καν στα ελληνικά. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι. Ακόμα και πολύ πιο απλά πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει καθημερινά, όπως ας πούμε να πάρει μαθήματα δουλειάς με αναπνοή και να κάνει αναπνοές, συγκεκριμένες αναπνοές, συνειδητές αναπνοές, όχι αυτόματες όπως παίρνουμε κάθε συνέχεια, συνειδητές αναπνοές. Η αναπνοή θεραπεύει. Υπάρχει αυτή η μέθοδος του Dan Brulé που έχω βρει online.
αλλά δεν είναι στα ελληνικά. Πάντως και το να κάνουμε απλώς αναπνοές, βαθιές αναπνοές και να το κάνουμε αυτό 10 φορές, 20 φορές, να το κάνουμε 5 λεπτά το πρωί, 5 λεπτά το βράδυ και κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρχίζει και αλλάζει λίγο τον τρόπο που αντιδρά ο εαυτός μας στα πράγματα. Γίνεται πιο ήπιος, πιο χαλαρός, πιο υπομονετικός. Εάν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Καλούμαστε. Εάν θέλουμε να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, πρέπει με κάποιον τρόπο να αγγίξουμε τη γιατριά του εαυτού μας, τη θεραπεία του εαυτού μας. Αυτό στην ουσία, η ιατριά και η θεραπεία του εαυτού μας από τα τραύματα και, συγγνώμη, και από τις πληγές, είναι το γνώθις αυτόν, είναι το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να μπορούμε να μπούμε πιο πολύ στα έσω μας, στην ψυχή μας. Και θα σας αφήσω εδώ, γιατί το βίντεο θα γίνει μεγάλο διαφορετικά και δεν θέλω να κουράσω. Λοιπόν, σας στέλνω πολύ αγάπη, σας αγαπώ όλους και ένα τελευταίο, έχει πολύ σημασία να φτάσουμε στο σημείο να αγαπάμε τα πάντα. Τον εαυτό μας, τους γύρω μας, όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, όλα τα ζώα, τα φυτά όλα και να έχουμε συμπόνια για όλους και για όλα. Αυτό πάλι όμως θα το καταφέρουμε με τη γνώση του εαυτού μας. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε εμάς, τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με όλους τους άλλους. Την αγάπη μου, φιλιά.